Μαζί μας η Art Director του Fashion Workshop, Genevieve. Πάρα πολύ ωραία ρούχα, αλήθεια. Ε? Είσαι αυστηρή με τα παιδιά. Εννοείται. Αλλά είμαστε όλοι ενήλικες και θέλουμε ένα συγκλονιστικό αποτέλεσμα και επειδή τα ράβουν μόνοι τους, είμαστε εκεί από πάνω ώρες ατελείωτες. Με τον έξω μόντελ τι γίνεται, τους ταχώνεις? Όταν πρέπει, ναι. Δεν είμαι με συνταγογραφήσει, δηλαδή δεν είμαι τρελή έτσι απλώς επειδή ξύπνησα. Όταν πρέπει να τους φωνάξω, θα τους φωνάξω. Όταν δεν πρέπει, δεν τους φωνάζω. Κάτι που πραγματικά τα παίρνει στο κρανίο πολύ που σε ενοχλεί. Όταν λένε ότι δεν κατάλαβαν το κόνσεπτ. Δηλαδή. Τι δηλαδή, όταν λένε ότι δεν κατάλαβαν το κόνσεπτ. Δεν μπορεί κάποιος να μην καταλάβει τη ζωή αυτή, δεν έχει το δικαίωμα. Ρε, αγάπη μου, όμως εμείς τους το έχουμε εξηγήσει άπειρες φορές πριν μπει στη διαδικασία της φωτογράφησης. Τους το λέω εγώ, τους το λέει ο φωτογράφος, τους το λέει η Χριστοπούλου, τους το λέμε όλοι. Και μετά μπαίνουν στη διαδικασία να το κάνουν. Και μετά πάνε να κρυφθούν και λένε δεν το κατάλαβα. Εκεί μου γυρίζει λίγο. Το βλέπω στη τηλεόραση. Τα παπούτσια που τους είχες πει και τα μπουζούκια της Ελληνής. Βγήκατε χτες το βράδυ? Όχι. Αγάπη, αυτά τα παπούτσια μόνο αν θα πας πίστα να ρίξει γαρίφαλο. Ήταν για τα μπουζούκια, αυτά είδες κι εσύ. Ήταν για να έρθει σε κάστινγκ πρωί. Ένα κορίτσι που είναι 18 χρονών και έρχεται να τη δω, δεν μπορεί να είναι ντυμένη έτσι. Για τις πλαστικές επεμβάσεις, ποια είναι η γνώμη σου? Σας φοβάμαι. Δεν ξέρω αν θα κάνω. Το σκέφτομαι. Θα ήθελα λίγο μια συντήρηση, ρε παιδάκι μου. Πιστεύεις ότι είσαι παρεξηγημένη επειδή τα λες σχήμα? Για κάποιους που δεν σε ξέρουνε. Δεν πειράζει, ας μην μάθουνε κιόλας. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη ούτε να μας γουστάρουν όλοι, ούτε να μας μάθουνε κιόλοι. Αν σου πει η κόρη σου ότι θέλω να πάω στο Next Top Model, δεν της έλεγες? Δεν ξέρω τι θα της έλεγα. Εγώ θέλω να κάνει ό,τι γουστάρει και να είναι καλά. Δεν πρόκειται να της πω μη πας ή πήγαινε. Καθυστερούμε, κορίτσια. Λιγάκι πιο γρήγορα. Ρούχα φοράτε. Δεν χτίζουμε το γιοφύρι. Κοιτάω. Είναι άνθρωπος ο οποίος μπορεί να σε συγχύσει με ένα βλέμμα. Παιδιά, μπορούμε να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με αυτό? Αυτή τη στιγμή θα πάθω καμία κρίση. Δεν έχεις στήθος, έτσι δεν είναι? Δεν έχω. Ωραία, μην προβληματίζεσαι πάρα πολύ. Ξέρεις τη λίστρια. Λένε πολύ ότι τις προσβάλλεις τις κοπέλες στο παιχνίδι που σου μιλάς. Δεν πειράζει. Τι λένε? Δεν αισθάνεσαι ενοχές καμιά μέρα? Όχι, ρε εσύ, γιατί να νιώθω ενοχές? Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας. Από ποιο είναι το όνομά σου? Από το Ζενεβιέβ, ρε παιδιά. Το Ζενεβιέβ που βγαίνει, κορίτσι μου. Από πού βγαίνει το Ζενεβιέβ? Ζενεβιέβ, αυτό είναι το αστείο. Δεν έχει να βγει από κάπου. Είναι Ζενεβιέβ. Πώς σε βάφτισαν έτσι? Ήταν η γιαγιά μου. Μπουζούκια πα. Πήγαινα παλιά. Πού? Δεν θυμάμαι. Εντάξει. Ήταν τέτοιες εποχές. Ευχαριστούμε.